Γεια σας, είμαι η Τόνια. Σήμερα θα σας δείξω προπόνηση σε εξωτερικό χώρο. Είτε γιατί δεν έχουμε πρόσβαση σε εξοπλισμό, είτε γιατί δεν έχουμε πρόσβαση σε γυμναστήριο, είτε γιατί πάμε διακοπές και μπορούμε να βρεθούμε δίπλα στη θάλασσα, σε ένα πάρκο, σε έναν κήπο. Σήμερα θα δείξουμε προπόνηση με το βάρος σώματος, ξυπόλτη σχεδόν, φορώντας κάποια ειδικά παπούτσια. Η προπόνησή μας έχει λειτουργικό χαρακτήρα, που σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσουμε πολλές αρθρώσεις μαζί και κινήσεις που μοιάζουν με την καθημερινότητα. Έχω μιλήσει πολλές φορές για το ζέσταμα. Το ζέσταμά μας θα είναι δυναμικό, θα ζεστάνουμε γρήγορα το σώμα, θα ανεβάσουμε θερμοκρασία, θα βελτιώσουμε την κινητικότητα στις αρθρώσεις, στις οποίες θα δουλέψουμε μετά. Διάταση τετρακεφάλου, απόλυτη ισορροπία. Ίδιο πόδι, το τραβάω πάνω μου, ψηλή, όσο μπορώ, πιέζω το έδαφος. Ίδιο πόδι, το βάζω στο αντίθετο γόνατο, κάθομαι, νιώθω τη διάταση στους στροφείς του ισχύου. Αλλάζω το άλλο. Τραβάω. Μένω 2 δευτερόλεπτα, ίσα ίσα να νιώσω τη διάταση. Κάθομαι. Συνεχίζω με προβολή, πίσω. Διάταση σολαγονοψοίτη, στους καμπτήρες του ισχύου, πλάγια κάμψη, πλάγια στροφή, χαμηλώνω, στρίβω τον κορμό, αγκώνας, χαμηλώνω όσο μπορώ μέσα στη φτέρνα μου. Τεντώνω πόδι, ανοίγω και αντίθετα. Προβολή, πλάι, στροφή, ανοίγω, αγκώνας μες στη φτέρνα, τεντώνω πόδι και σηκώνομαι. Ανοίγω πόδια, συνεχίζω με πλάγιες προβολές, νιώθω διάταση και χωρίς να σηκωθώ, αλλάζω το βάρος από το ένα πόδι στο άλλο. Οι μύτες των ποδιών μπροστά, πολύ ωραία. Σηκώνομαι, μερικά καθίσματα. Έξι, είναι πολύ καλά και μερικά push-ups. Πολύ ωραία. Το ζέσταμά μας έχει δυναμικό χαρακτήρα, έχω χρησιμοποιήσει όλες τις αρθρώσεις και επειδή θα κάνουμε και κάποιες δρομικές κινήσεις, θα θέλαμε να τρέξουμε και λίγο για να προετοιμάσουμε το σώμα για τις ασκήσεις που θα έρθουν. Δείχνω ένα τρέξιμο στατικά. Αλματάκια, απλά πιέζω το έδαφος, χρησιμοποιώντας όσο μπορώ τα πέλματά μου. Αν κάποιος έχει πρόβλημα ή κάποιο τραυματισμό, θα συμβούλευα να συμβουλευτεί τον γιατρό και μετά να ξεκινήσει την προπόνησή μας. Μπαίνουμε στο κυρίως μέρος. Το κυρίως μέρος θα έχει ασκήσεις, οι οποίες θα έχουν χαρακτήρα αερόβιο, αναερόβιο. Η μία άσκηση θα ακολουθεί την άλλη. Θα γίνονται συνεχόμενα με χρονόμετρο. Όλο αυτό θα είναι ένας κύκλος. Και σιγά σιγά θα προσπαθούμε να επαναλάβουμε αυτούς τους κύκλους μέχρι 5 φορές, 6, όσους μπορεί ο καθένας. Πρώτη άσκηση, τη δείχνω, θα είναι κάθισμα. Ανοιχτά τα πόδια σε πλιέ. Θα κουμπάω έδαφος και θα ανεβάζω χέρι στον ουρανό. Είδατε, είμαστε έξω και μιλάμε για ουρανό. Πάνω. Έδαφος, πάνω, έδαφος, πάνω, έδαφος. 6 επαναλήψεις. Η δεύτερη άσκηση θα είναι στο παγκάκι μας. Επειδή είμαστε έξω μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι μας βρίσκεται. Θέση σανίδα πάνω στο παγκάκι. Μέσα γόνατο. Και τρέχω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Αν κάποιος δεν μπορεί, μπορεί να το κάνει αργά. Πιέζω το έδαφος πίσω, φέρνω το γόνατο όσο πιο μέσα μπορώ. Δεύτερη άσκηση. Από θέση βυθίσεων. Ένα πόδι πάνω και βύθιση. Ένα πόδι πάνω και βύθιση. Πάνω και βύθιση. Αν κάποιος δεν μπορεί, μπορεί απλά να μείνει σε μια ωραία θέση και να σηκώνει το πόδι. Τρίτη άσκηση, πάλι στο παγκάκι μας. Από εδώ θα στρίβω και θα ανοίγω πόδι και χέρι. Εδώ. 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 Φυσικά, αν θέλουμε να γίνει πιο δύσκολη η άσκηση αυτή, μπορούμε να την κάνουμε στο έδαφος. Μόλις τελειώσω αυτή την άσκηση θα φύγω μπροστά για προβολές, στατικές, 6 προβολές. Μόλις τις τελειώσω θα κάνω sprint και θα γυρίσω με ανάποδο τρέξιμο. Δείχνω χέρια εδώ για ισορροπία και να χάσω την ισορροπία μου δεν πειράζει καθόλου. Αυτή είναι η ουσία της προπόνησης. Και πάλι πίσω. Πάμε να το κάνουμε μια φορά, συνολικά, να δούμε πώς δουλεύουμε μια κυκλική μαζί. Με χρονόμετρο, στο τέλος κυκλικής ξεκουραζόμαστε, ίδιο χρόνο με αυτό που κάναμε και μπαίνουμε για τον επόμενο κύκλο. Σύνολο μπορούμε να κάνουμε από 4 έως 6 κύκλους, ανάλογα πώς νιώθουμε. Αυτό είναι.